Φίλου στην εκπομπή. Είναι κοντά μας και ο Γιώργος Πατούλης, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, δήμαρχος Σαμαρουσίου, όλα τα καλά. Γιώργο μου, καλή χρονιά να έχουμε και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου Δημήτρη, σε εσένα, τους ακροατές σου, χρόνια πολλά. Με υγεία. Έχουμε το 2017 να μας κάνει όχι μέσα από ευχές οφότερους, αλλά μέσα από πράξεις καλύτερες. Το 2017 θα σου κάνω δώρο ένα κινητό για να σε ακούω καλύτερα. Μη μου πεις πάλι. Τώρα λίγο καλύτερα. Εντάξει, το γλίτωσα το δώρο. Γιώργο μου, θέλω πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε, επειδή διάβαζα και το σχόλιο που έκανε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Με αφορμή όλη αυτή την ιστορία που έχει ξεσπάσει μεταξύ Πολάκη και Πανελλήνιες Ομοσπονδίας εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία. Ο Ιατρικός Σύλλογος έχει μια άποψη για αυτό το θέμα. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από αυτό. Μετά, βέβαια, υπάρχει το θέμα το τι κάνουν οι γιατροί, πώς θα ζήσουν, γιατί εκεί υπάρχει ένα ζητηματάκι και μια ανακοίνωση που διάβαζα από εσάς. Εννοείται με αφορμή τα νέα μέτρα, έτσι, κυρίως τα φορολογικά. Ναι, οπότε ναι, ξεκινάμε ναι. Πρώτα απ' όλα από το σχόλιο για Πολάκη και Ποεδίν. Κοίταξε, τώρα να είμαστε ειλικρινείς και εύχομαι κανείς από τους ακροατές να μην χρειαστεί να πάει σε νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες που κάνει και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, υπάρχει μια μεγάλη έκπτωση των δυνατοτήτων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και βέβαια δεν μπορεί κανείς να βαφτίσει το κρέας ψάρι. Είναι αλήθεια ότι από την πέμπτη θέση που είμαστε στις χώρες του ΟΑΣΑ ως Εθνικό Σύστημα Υγείας πριν μια δεκαετία, σήμερα είμαστε στην προτελευταία θέση αυτών των χωρών. Αυτό σημαίνει ότι σίγουρα τα μνημόνια και η αδυναμία της νησιών και της σημερινής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας να κάνει το αυτονόητο, δηλαδή να ζητήσει την εξαίρεση των μνημονιακών δεσμεύσεων του Υπουργείου Υγείας και της Υγείας, όπως έγινε στην Πορτογαλία. Mm-hmm. Αυτό δεν το κάναμε. Τα αποτελέσματα είναι ότι έχει σίγουρα αυξηθεί η θνησιμότητα των Ελλήνων και σίγουρα υπάρχουν προβλήματα, όπως κάποιος να περιμένει 5 μήνες για να κάνει μια ακτινοβολία, αν ομιγέννητο υπάρχει πρόβλημα μέσα από μια ογκώδη ή κάποιον όγκο που μπορεί να έχει. Υπό αυτή την έννοια, νομίζω ότι σαφέστατα η Ποεδίν έχει τον δικό της τρόπο να τα αναδεικνύει. Μην ξεχνάμε ότι είναι εργαζόμενοι μέσα στα νοσοκομεία, άρα ξέρουν πάρα πολύ καλά από πρώτο χέρι τι συμβαίνει σε αυτά. Ο Υπουργός έχει αράξει στην Αριστοτέλους και απλώς ακούει τους συμβούλους που, ξέρετε, μέσα στο κρυστάλλινο γραφείο νομίζει κανείς ότι οι αυλοκόλακες σου δίνουν την πραγματική εικόνα. Έχει φύγει από την πραγματική εικόνα κ. Πολάκης. Και τα ζητήματα είναι αυτά τα οποία προκύπτουν μέσα από τις λογομαχίες, οι οποίες έχουν μια έκπτωση αισθητική. Λοιπόν, κρατάμε αυτό το σχόλιο. Δεύτερον, τι γίνεται με τα νέα μέτρα? Γιατί διάβαζα μια ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ότι ναι, με τα φορολογικά και τα λοιπά υπάρχει ένα ζήτημα. Αυτή τη στιγμή έχουν φύγει πολλά Ελληνόπουλα, κυρίως ελεύθεροι επαγγελματίες αλλά και επιστήμονες, προς την Αλλοδαπή. Και λυπάμαι που θα το πω, εάν δεν αλλάξει κάτι με τον τρόπο που έχουν ψηφιστεί αυτά τα νομοσχέδια και τα οποία πλέον μπαίνουν στην εφαρμογή τους, θα φύγουν πάρα πολλά Ελληνόπουλα, θα αδειάσει η Ελλάδα, διότι δεν θα έχει κάτι να κάνει. Όλα αυτά τώρα ότι αμειώθηκαν οι ανεργίες και έγιναν 2% λιγότερες είναι παραμύθια της Καλλιμάς. Απλώς φύγανε πολλοί Έλληνες στο εξωτερικό. Και βεβαίως κανείς δεν μπορεί να κάτσει μέσα από επιδοτήσεις του ΑΕΠ. Τι έχει γίνει σήμερα στους γιατρούς? Στους γιατρούς, αυτό το οποίο μέσα από τα ασφαλιστικά και φορολογικά μέτρα, το 70% επί του κύρου τους ουσιαστικά επιστρέφει πίσω στο κράτος. Το 30% κανείς να μπορέσει να κρατήσει το ιατρείο του, να πληρώσει τα φώτα του και να ζήσει την οικογένειά του δεν είναι δυνατόν. Γι' αυτό ακριβώς. Ήδη μέσα στα πρώτα 24 ώρα του 2017 μια τεράστια ροή αιτήσεων στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών γίνεται από συναδέλφους οι οποίοι ζητούν να κλείσουν τα βιβλία και να κλείσουν τα ιατρία. Αυτό θα έχει μεγάλο κόστος όχι για τον επαγγελματικό χώρο των γιατρών αλλά της υγείας και κυρίως των ασθενών, διότι πολλά εργαστήρια μικρά της γειτονιάς και ιατρία θα κλείσουν. Οι γιατροί ή θα πάνε στο εξωτερικό ή θα πάνε σε κάποια διαγνωστικά κέντρα με πολύ χαμηλό κόστος και όλα αυτά αντιλαμβάνεστε ότι έχουν σχέση με την ανάπτυξη της χώρας μας ή τη δυστυχία της χώρας μας. Εμείς λέμε ότι
και πρέπει να αλλάξει αυτό το καθεστώς. Ήδη ετοιμάζουμε προσφυγές και σε εγχώριο δικαστήρια του Συμβούλου Επικρατείας, αλλά και σε ευρωπαϊκά δικαστήρια. Θα πρέπει να συνέλθουμε αυτοί που διοικούν και να καταλάβουν ότι συνεχώς δουλειάζει με αυτούς τους τρόπους η χώρα μας. Μάλιστα. Λοιπόν, κρατάμε αυτά. Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Γεια σου Δημήτρη μου, χρόνια πολλά. Να είσαι καλά, με υγεία. Γιώργος Παντούλης, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, δήμαρχος Αμαρουσίου και πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. Συντονισμένη πάντα εδώ στα Παραπολιτικά 90,1.